παράγονται από τους ιδιώτες. Ναι. Είναι απελευθερωμένη η αγορά της ενέργειας. Μνημονιακός όρος ήταν. Δεν αφορούσε ευρωπαϊκό όρο. Όχι, ήταν μνημονιακός όρος το ξεπούλημα της ΔΕΗ. Αυτό είναι το ένα. Με τι στόχο, κύριε Θα σας πω, θα σας πω. Ακούστε να δείτε, είναι η αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας είναι εξαιρετικά κερδοφόρα. Έχω εδώ όλες τις τιμές, των χωρών που εφαρμόστηκε η απελευθέρωση στις χώρες της Ευρώπης. Τι αποτελέσματα είχαμε. Μάλιστα, να σας τα πω, να μην χάσουμε πολλή ώρα, δεν υπάρχει καμία που να έμεινε στα ίδια λεφτά. Καμία. Δηλαδή. Ούτε μία. Σε όλες ακρίβεινε το ρεύμα. Από 87% σε όλες. Mm-hmm. Όπως είναι 87% αν βλέπω καλά είναι στην Τσεχία, η Ιρλανδία και το λιγότερο είναι στις χώρες οι οποίες έχουν πυρηνική ενέργεια όπως είναι η Γαλλία κτλ. Λοιπόν, άρα για το λαό που τον νοιάζει αυτό θα είναι ακριβότερο. Ένα. Το δύο. Η ενεργειακή πολιτική και η ενεργειακή κατάσταση μιας χώρας συνδέεται με την ανεξαρτησία της χώρας. Είναι μείζον θέμα στην πολιτική της. Φαντάζεστε όταν έχεις ένα ομιγέννητο πόλεμο. Αν έχεις οτιδήποτε, αν σου ελέγχουν την ενεργειακή σου κατάσταση οι ιδιώτες, τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Δηλαδή, να ξαναπάμε σε αυτά που άκουγα στα παιδικά μας χρόνια για την Bauer. Θυμάστε την Bauer και την Ullen. Mm-hmm. Επανερχόμαστε. Εξάλλου δεν είναι τυχαίο το μεγάλο σκάνδαλο της Last Power και της Energa, 250 εκατομμύρια χρωστάνε αυτές οι δύο εταιρείες τους ιδιώτες. Ναι, όχι, δεν πάνε φυλακή. Δεν πήγε το κράτος ο κύριος Τουρνάρας να υποστηρίξει αυτή την ιστορία από τη μια, δηλαδή τα σφαίροντα του δημοσίου, και από την άλλη δικηγόρος ήταν ο κύριος Βορύδης. Λοιπόν, εδώ πρόκειται παράλληλα για ένα μεγάλο ξεπούλημα. Και όταν λέω εγώ ξεπούλημα, τι εννοώ. Ποια πλήρωσε ο λαός μεγάλα έργα στη ΔΕΗ για να παράγεται φτηνότερο ρεύμα όλα αυτά τα χρόνια, ήταν τα μεγάλα υδροελεκτρικά έργα, σωστά. Θα πουληθεί αυτό, τα φράγματα. Τι συμβαίνει με την Ελλάδα, ποιο έχει ας πούμε πλεονέκτημα σε σχέση με όλες τις χώρες Ευρώπης. Μπράβο, το λιγνίτι. Γιατί ο λιγνίτης είναι ένα πράγμα πολύ φτηνό στην Ελλάδα, πάρα πολύ καλό. Αν πουλήσει τα κοιτάσματα του λιγνίτη, που η μηχανική της ΔΕΗ, της ΔΕΗ αλλά και του MEP, θεωρούν ότι είναι μεγάλης αξίας το υπέδαφος του λιγνίτη, ότι είναι πολλών δισεκατομμυρίων και εσύ πουλήσεις το οικόπεδο του λιγνίτη, αμέσως εκχωρούμε χιλιάδες πράγματα. Αν υπάρχουν εταιρείες που ρωτήσατε, και βέβαια υπάρχουν. Ας πούμε είναι 20 ήδη όμιλοι που έχουν εκδηλώσει. Διότι τι έγινε στην αγορά απελευθέρωση της ΑΠΕ, δηλαδή τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και από τη μια και από την άλλη στο θέμα του φυσικού αερίου. Τι έγινε. Είναι επενδύσεις χωρίς κανένα κόστος που βγάζουν απλά οι επιχειρηματίες κέρδος κατευθείαν, ενώ η ΔΕΗ έχει τεράστιο κόστος που έχει πληρωθεί από εμάς. Από την άλλη, κυρία Φωτίου, υπάρχει και ένα επιχείρημα που λέει ότι η ΔΕΗ, είτε το θέλουμε είτε όχι, αυτά τα χρήματα τα χρειάζεται για να συντηρήσει και να εξυγχρονίσει το υπάρχον δικτυό της, το οποίο αδυνατεί να το κάνει. Ναι, είναι ένα επιχείρημα που ακούγεται. Ναι, αλλά δεν είναι έτσι στην πραγματικότητα, γιατί στη ΔΕΗ χρωστάνε και τη βάλανε μέσα οι πολιτικές της συγκυβέρνησης όλα αυτά τα λεφτά. Δηλαδή, η εξυγίανση αυτή τη στιγμή της ΔΕΗ μπορούσε να γίνει μέσα από ένα δημόσιο κρατικό φορέα. Εμείς υποστηρίζουμε ότι δεν μπορεί το μείζον αγαθό της ενέργειας να περιέρχεται κατά 30% αλλά και πολύ περισσότερο από ό,τι σας απέδειξα. Γιατί δεν μπορεί, στα χέρια ιδιωτών. Εάν λειτουργεί ο ανταγωνισμός και πέσουν οι τιμές, γιατί δεν μπορεί. Αν ξεπεράσει το ιδεολογικό που λέτε εσείς. Να σας πω ένα θέμα ιδεολογικό. Ιδεολογικό είναι το θέμα αυτό. Μα πραγματικό δεν ξέρουμε αν είναι. Η ανεξαρτησία της χώρας είναι ιδεολογικό πράγμα. Η ανεξαρτησία της χώρας συνδέεται με τη ΔΕΗ. Λοιπόν, ανεξαρτησία της χώρας είναι το ενεργειακό πρόβλημα. Έτσι λέγατε και για τις τηλεπικοινωνίες. Είναι θέμα ασφάλειας. Είναι θέμα άμυνας της χώρας. Αυτά λέγανε για τις τηλεπικοινωνίες. Όπα, γιατί ακούστε να δείτε. Τα δημόσια αγαθά προβλέπονται από το Σύνταγμα. Προβλέπονται από το Σύνταγμα που γίνεται κουρελόχαρτο αυτή τη στιγμή. Μα το πρόβλημα ποιο είναι, κύριε Φωτίου. Και είπαμε όλοι καταχαρούμενοι, τι ωραία που τους επιτάξαμε. Τους συνδικαλιστές, μάλιστα, λέει η δημοσιογράφος σας. Οι εργαζόμενοι δηλαδή δεν απεργούσαν, οι συνδικαλιστές απεργούσαν. Ένα. Είναι η στιγματοποίηση. Οι συνδικαλιστές ήταν για όλα. Δύο. Οι τοπικές κοινωνίες δεν βρίσκονται σε ένα βρασμό. Τεράστιο. Όλα καλά, όλα ήσυχα. Όλα ήσυχα αυτή τη στιγμή μου λέτε εμένα.
Λοιπόν. Αν με συγχωρείτε, εσύ βγήκαν βουλευτές δικοί σας και μίλησαν για να ασκήσουν τα φύλλα πορεία. Εσείς στηρίζετε μια τέτοια άποψη. Για να πούμε και λίγο πάνω σε αυτό. Για να πούμε, κύριε Οικονόμου, έχει ενδιαφέρον. Ποιος το είπε καταρχήν, το είπε ο Καντρούγκαλος. Μπράβο. Ο κύριος Καντρούγκαλος διδάσκει συνταγματικό δίκαιο. Ναι. Σωστά. Τι λέει το Σύνταγμα? Λέει ότι για τα υπέρτατα αγαθά, στο άρθρο 121, αν δεν απατώμε, το Σύνταγμα. Η τήρηση του συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Το λέω με τον παλιό τρόπο που ήταν της εποχής μου, το 114. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει αν θίγονται υπέρτατα αγαθά, θα μπορούσαν οι πολίτες να απειθαρχήσουν. Δεν έχει επιστράτευση επιπτώσεις. Δεν έχει τιμωρία. Δεν είναι τιμωρητικό μέτρο. Βεβαίως έχει. Και στη Χούντα, ας πούμε, ή σε άλλες καταστάσεις, οι πολίτες κρίνουν πολλές φορές ότι πρέπει να πειθαρχήσουν. Τι είπε λοιπόν, ο Κατρούγκαλος? Είπε ότι αν υπάρχουν. Και όταν λέμε εμείς, γιατί δεν κάνετε λοιπόν δημοψήφισμα να εκφραστεί η άποψη του ελληνικού λαού? Αφήστε δημοψήφισμα, δεν πήγαμε ακόμα εκεί. Συμφωνείτε εσείς με την απειθαρχία? Εγώ σας είπα ότι στη βάση του συντάγματος που λέει ότι ο ιτήρης του συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, μεγάλες τάξεις εργαζομένων είναι στο χέρι τους να αποφασίσουν αν θα κάνουν απειθαρχία ή όχι. Δεν κατάλαβα. Εγώ σαν αντιπολίτευση δεν πρόκειται να τους πω απειθαρχήστε. Όχι, το λέτε. Είναι... Πώς δεν το λέτε? Είπε τι ότι... θα πει είναι μεγάλα στρώματα της κοινωνίας που αποφασίζουν μόνα τους? Πάντα υπάρχουν κατευθύνσεις που δίνονται. Σας και τα είπα, κόμματα είναι εδώ για να λένε τη γνώμη τους. Χώρα, σε μια ευνομούμενη χώρα, ο καθής παίρνει τις ευθύνες του και τις επιπτώσεις των ευθυνών του. Το να σηκωθούν οι ΔΕΗ, οι εργαζόμενοι ΔΕΗ και να πούν απειθαρχούμε, παραδείγματος χάρη, σημαίνει ότι ξέρουν πολύ καλά τι θα σήμαινε αυτό σε επιπτώσεις τους ίδιους. Εσείς μπορεί να φοβάστε να το πείτε, κυρία Φωτίου. Τι να φοβάμαι? Γιατί είναι λογικό ότι φοβάστε. Φοβάμαι όταν καλώ τον ελληνικό και τη Βουλή να κάνει δημοψήφισμα. Θυμάμαι ένα παλιό σύνθημα του Κουκουέ που έλεγε αντίσταση, απειθαρχία, ανυπακό, και έπαιρνε το βάρος του Κουκουέ και την ευθύνη να το λέει. Και ποιος δεν το λέει? Εσείς βγαίνει ένας βουλευτής σήμερα, πετάει μια τουφεκιά και κρύβεστε όλοι πίσω από αυτόν. Και λέτε το Σύνταγμα προβλέπει το οποίο το διατάφτα κτλ. Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ ποια είναι επί του συγκεκριμένου? Εγώ αυτό ρωτάω. Πιστεύετε ότι έπρεπε να απειθαρχήσουν οι εργαζόμενοι? Είπα ότι εμείς αν το πιστεύαμε πρώτα-πρώτα, αν δίναμε εμείς γραμμή στους εργαζόμενους, αυτό θα ήταν έξω από όλες τις αρχές του κόμματός μου. Δηλαδή το κόμμα μου θεωρεί ότι ο συνδικαλισμός... Δεν πήρατε εσείς την πλάτη αυτόν τον αγώνα? Τον αγώνα τον πήραμε σε επίπεδο κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων. Και καλά κάναμε. Και βλέπετε και ότι παράγει πολιτικούς και απομονωθήκατε. Κύριε Βλαχό, παράγει πολιτικά αποτελέσματα αυτή τη στιγμή. Καθίστε να δείτε. Είναι πράγματι ιστορία ότι μπορεί να έρθει στη Βουλή με 120 ψήφους αυτή η ιστορία και να ζητάμε δημοψήφισμα? Υπάρχει πολιτικό αποτέλεσμα και σε κεντρικό επίπεδο. Πρέπει να εκφραστεί ο ελληνικός λαός και να μην περιμένω τις επόμενες εκλογές. Γιατί ακούστε, ο ελληνικός λαός θα εκφραστεί στις επόμενες εκλογές και θα τα καταδικάσει όλα αυτά. Και σήμερα εκφράστηκε όταν μας έφερε πρώτη δύναμη. Εάν το 1980 ο ελληνικός λαός μέσω δημοψηφίσματος. Άρα ο ελληνικός λαός έχει δικαίωμα να εκφράσει. Στην ΕΟΠ τότε το αποτέλεσμα πιθανότατα να ήταν διαφορετικό. Τι είπε για την ΕΙΑΘ? Τι είπε για την ΕΙΑΘ ο λαός Θεσσαλονίκης? Είπε ότι δεν θέλουμε. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής δεν έκανε δημοσίευμα. Εγώ δεν μίλησα καθόλου και εσάς είστε σεμνός συνείδησης. Να πάμε στο σύμπαν. Φαίνεται δεν υπολογίσατε πόση ώρα μιλήσατε εσείς. Δείτε το απέναντί σας. Εντάξει, ό,τι μην αντιμετώπισε. Να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε να πάμε και στην Πτολεμαϊδα να δούμε πώς είναι τα πράγματα σήμερα. Και βεβαίως να τοποθετηθούν και οι άλλοι φίλοι που είναι εδώ κοντά μας. Ελάτε.